Προσγειώθηκε το αεροπλάνο με την Άνση Πελόζη στην Ταϊβάν σε μια ιστορική επίσκεψη με απρόβλεπτε συνέπειε στι ήδη τεταμένε Ινοαμερικανικέ σχέσει. Το υψηλότερο κτίριο στην Ταϊβάν, ο πύργο Ταϊπέι 101, καλωσόρισε νωρίτερα την πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΙΠΑ. Νάνση Πελόζη, καλώ ήρθε στην Ταϊβάν. Ευχαριστούμε. Στι πρώτε δηλώσει, η Αμερικανίδα αξιωματούχο τόνισε ότι η επίσκεψη στην Ταϊβάν τιμά την κλώνει τη δέσμευση της Αμερικής. Επίσης δήλωσε πως η επίσκεψη σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Κίνας. Η Κίνα αντέδρασε ανακοινώνοντα στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, αλλά αφού φύγει η Πελόζη. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε την Τρίτη την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, σε στην Ταϊβάν, Λίγοντα ότι βλάπτει σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά τη Ταϊβάν, όπω μεταδίδει το Reuters. Σε δήλωση που εκδόθηκε αμέσω μετά την άφηξη τη Πελόζη στην Ταϊπέη, το Υπουργείο Εξωτερικών τη Κίνα τονίζει ότι η επίσκεψη αυτή επηρεάζει σοβαρά τα πολιτικά θεμέλια τη σχέση Πολιτειών ενώ αναφέρει ότι έχει καταθέσει έντονη διαμαρτυρία με τι Ηνωμένε από την πλευρά του, ο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η επίσκεψη τη Προέδρου τη Βουλή των ΗΠΑ στην Ταϊβάν δεν αποτελεί παραβίαση τη κυριαρχία τη Κίνα. Επίση, το Υπουργείο Άμυνα τη Ταϊβάν διέψευσε τι αναφορέ κινέζικων κρατικών μέσων ενημέρωση για κινέζικα μαχητικά αεροσκάφη SG-35 που διέσχισαν το στενό τη Ταϊβάν που χωρίζει το νησί από την Κίνα, χαρακτηρίζοντα ψευδεί τι εν λόγω αναφορέ. Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, το Υπουργείο σημειώνει εξάλλου ότι έχει πλήρη αντίληψη των δραστηριοτήτων κοντά στην Τέιβαν, ενώ προειδοποιεί ότι θα στείλει κατάλληλε δυνάμει ω αντίδραση σε εχθρικέ απειλέ. Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι του Πενταγώνου παρακολουθούν κάθε κίνηση των Κινέζων στην περιοχή όλο το 24ωρο και σχεδιάζουν να προστατεύσουν την πελώση σε περίπτωση απόπειρα επίθεση από τον Κινέζικο στρατό, γράφει η εφημερίδα. Σε προηγούμενο άρθρο καλύψαμε όλη την ακολουθία του ταξιδιού της και των αντιδράσεων αυτού, ενώ έχουμε και άλλο άρθρο με τα 5 σενάρια αν στραβώσει το πράγμα με την Πελόζη, την Ταϊβάν και την Κίνα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.